Σήμερα υπήρξαν και κάποιες καταγγελίες και από την περιοχή της Μεσαράς και συγκεκριμένα από το χωριό Πόμπια του Δήμου Φεστού, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χτυπούν την πόρτα των κατοίκων προς ενημέρωσή τους για τον κορονοϊό. Κάποιοι κάνουν λόγο για απάτη. Ενδεχομένως μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει κάποια επίσημη τελικά ανακοίνωση εκ μέρους ελληνικής αστυνομίας. Θέλω να πάμε να μιλήσουμε με την κάτοικο του χωριού Πόμπια, την κυρία Ειρήνη Κασιμάτη. Κυρία Κασιμάτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, διαβάσαμε στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια ανάρτηση δική σας που κάνατε λόγο για κάποιο πρόσωπο το οποίο σας χτύπησε την πόρτα εκεί στο χωριό στην Πόμπια και σας ζητούσε να σας παρέχει πληροφόρηση, ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη απέναντι στον κορονοϊό. Ναι, απέναντι, γενικότερα να μιλήσουμε για την υγεία. Να μιλήσετε για την υγεία. Έχει βέβαια μιλήσει με πολλούς, είχε επισκεφτεί πολλά σπίτια εδώ στο χωριό. Δεν επέτρεψε κανένας να μπει η εν λόγω κυρία, γιατί σε μένα κυρία ήρθε τέλος πάντων. Όταν χτύπησε την πόρτα δεν ενημέρωσε ότι εκπροσωπεί κάποια εταιρεία ή κάποιο υπουργείο. Απλά μου είπε το ονοματεπώνυμό της με μια οικειότητα, μια δόση οικειότητας, ώστε να ανοίξω την πόρτα. Ναι. Εγώ είμαι καινούργια στο χωριό, οπότε θεώρησα ότι μπορεί να είναι κάποια που δεν τη γνωρίζω. Είπατε να ανοίξετε την πόρτα σας, να υποδεχτείτε. Ναι, άνοιξα την πόρτα λοιπόν. Ήταν μια κυρία, κρατούσε ένα φάκελο, είχε και ένα καρτελάκι το οποίο δεν μπόρεσα να ξεκαθαρίσω πολύ καλά τι έλεγε. Μου είπε το ονοματεπώνυμό της. Ναι. Και μου είπε ότι θα ήθελα να συζητήσουμε σχετικά με την υγεία, να με ενημερώσει. Τι κάνουμε λάθος, πώς θα πλύνουμε τα χέρια μας, πώς θα κινούμαστε κτλ. Εντάξει, κάτι το οποίο σαφώς και το γνωρίζετε. Δεν χρειαζόντουσασταν κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου για να σας δώσει αυτή την ενημέρωση, προφανώς. Μα ούτε σε άλλους ενημερωνόμαστε όλοι πλέον και μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Και είναι πλέον κάθε μέρα αυτό ακούμε και το εύχομαι να γίνει, να το γνωρίσουμε όλοι. Αυτό που μου έκανε πάντως εντύπωση, κυρία Κασιμάτη, και νομίζω εντοπίζεται και στο χωριό εκεί στην Πόμπια, είναι ότι κάτω από στα σχόλια της ανάρτησής σας πολλοί κοινοποίησαν την άποψή τους λέγοντας ότι και εμένα ήρθε η συγκεκριμένη κυρία στο σπίτι μου και εγώ την έδιωξα και εγώ δεν της άνοιξα γιατί παρήχε ελλειπείς πληροφορίες σχετικά για το από πού προέρχεται, τι είναι, τι επαγγέλλεται. Ναι, εμένα δεν μου συστήθηκε, ακόμα και όταν μιλήσαμε, πέρα από το επίθετό της, δεν μου είπε τι εκπροσωπεί, αν είναι από κάποια εταιρεία, δηλαδή ακόμα και αν ο σκοπός ήταν η πώληση κάποιου προϊόντος, δεν μου το γνωστοποίησε αρχικά. Μάλιστα. Δηλαδή θα την έβαζα στο σπίτι μου για να μιλήσουμε έτσι γενικά για την υγεία. Αυτό. Το λέω, το αναφέρουμε όλο αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στη διαδικασία να συνομιλήσετε μαζί μας, γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες ανά την Ελλάδα για εξαπάτηση κυρίως ηλικιωμένων με αφορμή τα πολλαπλά κρούσματα στην Ελλάδα για την επέλαση του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο που θα χτυπήσουν την πόρτα, θα μπουν μέσα, εκμεταλλεύονται κάποιους κυρίως ηλικιωμένους με στόχο την εξαπάτηση. Υπάρχουν πολλά θύματα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να το μεταφέρουμε πάντα για να γνωρίζει ο κόσμος. Στο νου. Εγώ, σαν άνθρωπος, εγώ έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά ερχόμενη εδώ χαλάρωσα και λέω εντάξει, χωριό. Δεν προσέχουμε να ανοίγουμε τις πόρτες, μένουμε με τις πόρτες ανοιχτές. Αλλά τελικά βλέπω ότι μάλλον και εδώ πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε. Γιατί με αφορμή αυτό, με την ταραχή αυτή που συμβαίνει με τον κορονοϊό, τον πανικό των ανθρώπων κτλ., κάποιοι χαίρονται και κάποιοι προσπαθούν να. Τι σας ανησύχησε περισσότερο, γιατί στην συνομιλία που είχαμε. Εμένα με ανησύχησε αρκετά πρώτον το ότι είναι αρκετά απομονωμένο το σπίτι. Ναι. Και απορώ δηλαδή πώς το βρήκε, πώς να σας πω. Δηλαδή, έκανε τον κόπο να φτάσει μέχρι εδώ. Ναι. Με ανησύχησε το ότι δεν συστήθηκε, δηλαδή είπε ένα όνομα, ένα ονοματεπώνυμο. Σας ρώτησε τι δουλειά κάνετε ενδεχομένως. Και φεύγοντας, επειδή το σπίτι έχει έτσι, λίγο μια έτσι, ωραία εικόνα τέλος πάντων. Δεν είναι δικό μου. Λοιπόν, βλέποντας το, μου λέει και να σας ρωτήσω, μα πείτε μου λίγο, τι δουλειά κάνετε. Λέω, σας παρακαλώ κυρία μου, αφήστε με. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είναι μια ερώτηση τώρα αυτό που το κάνει κάποιος που θέλει. Έτσι, καλό είναι που μεταφέρεται ακριβώς στη στοιχομηθεία, γιατί ανάλογη στοιχομηθεία ενδεχομένως να γίνει και σε άλλα χωριά και στον γείτονά σας και σε κάποιο άλλο κάτοικο εκεί περίοικο της περιοχής, να γνωρίζουν ότι είναι κάποιοι οι οποίοι παραμονεύουν πάνω στον πόνο πολλές φορές, αλλά και στην αγωνία του κόσμου απέναντι σε όλο αυτό που μας έχει βρει το τελευταίο διάστημα. Ναι, ναι. Γενικότερα ζούμε αυτό τους ενδιαφέροντες καιρούς που αρχίζω και τους βαριέμαι πια. Δεν θέλω άλλη ενδιαφέρον. Πόσο δίκιο έχετε. Θέλω να βαρεθώ λίγο με την ησυχία μου, γιατί πλέον φτάνει. Ας πούμε, είμαστε και σε κατάσταση καραντίνας. Θα βαρεθούμε όλοι μαζί. Ναι. Τώρα εγώ είμαι και εκπαιδευτικός και έμαθα μόλις ότι κλείνει το σχολείο για 14 μέρες. Έτσι. Τι να πω. Και αυτό παρότι το θεωρώ πολύ σωστό, με πανικόβαλε λίγο, γιατί φάνηκε έτσι έντονο. Εντάξει, είναι μέτρα πρόληψης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κασιμάτη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια.